Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να ακούγομαι για να κατεβάσουμε λίγο τη μουσική. Τέλος με τη μουσική. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από αυτό το μαγικό τριήμερο, τετραήμερο και πενθήμερο για μερικούς, που όλοι έλεγαν ότι θα μας κατακλείσει η κακοκαιρία και ίσως και έτσι και να έγινε, αλλά όσοι ακύρωσαν τις διακοπές τελικά δεν είχαν δίκιο. Στα περισσότερα μέρη και νησιά δεν είχε κακοκαιρία, είχε μόνο κάτι έτσι πολύ ιδυλιακά και κινηματογραφικά συννεφάκια. Αλλά ο ενθουσιασμός με έχει συνεπάρει, διότι έχω επιστρέψει από Κουφονίσια, από αυτό το παραδεισένιο μέρος ή αλλιώς τη Τζαμάικα της Ελλάδας, λόγω του συνδυασμού των χρωμάτων τυρκουάζ με χρυσό, τυρκουάζ νερό και χρυσή άμμος. Όμως θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Σήμερα έτσι η εκπομπή λίγο είναι τελείως, έχει ελεύθερο θέμα, είναι έτσι φορτισμένη, έχουν συμβεί διάφορα γεγονότα τα οποία για μια ακόμη φορά μας δείχνουν ότι η ζωή είναι γεμάτη αλλαγές, οι οποίες το μόνο που κάνουν είναι να τη χρωματίζουν. Όμως θα ξεκινήσουμε όπως κάθε Παρασκευή λέγοντας ποιος γιορτάζει. Ένα λεπτάκι να κοιτάξω το σκονάκι μου, το οποίο είναι ακριβώς δίπλα. Θα στρίψω λίγο εδώ. Και είναι η εξής. Τι μας λέει εδώ? Λέει σήμερα Παρασκευή 17 Ιουνίου γιορτάζει, είναι του Αγίου Ισμαήλ Μάρτυρος και του Αγίου Φίλικος. Πολύ περίεργα έτσι ονόματα. Γιορτάζει Ισμαήλης, Μαήλης, Ισμαήλος, Μαήλης, Μαήλης, Φίλιξ, Φίλιξ, Φίλικας, Φιλίκη, Φιλικίτη, μάλιστα. Και έχει και κάποια γεγονότα που συνέβησαν σας σήμερα, για να τα δούμε. Έτσι μ' αρέσει λίγο το ταξίδι. Μας πάει βέβαια πολύ πίσω. 1775, Αμερικανική Επανάσταση, μάχη του Bunker Hill. Ορίστε τι μαθαίνει κανείς. Έχει και για το 1821, έχει και για το 1831 που τυπώνονται στο Ναύπλιο τα πρώτα χαρτονομίσματα του Βασιλείου της Ελλάδος. Το 1885 το άγαλμα της Ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Το 1920 μικρασιατική εκστρατεία, ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει το Αδραμίτιο. 1944 η Ισλανδία ανεξαρτητοποιείται από τη Δανία. Το 60 η Times Square στις Νέες Υόρκης μετανομάζεται για ένα 24ωρο στην πλατεία Κρήτης προς τιμή ομάδας Κρητών βουλευτών που επισκέπτονται την πόλη. Τι άλλο έτσι ενδιαφέρον που θα μας ταξιδέψει μπορούμε να πούμε. Και το 2012 ελληνικές εθνικές βουλευτικές εκλογές, οι δεύτερες στο ίδιο έτος. Αυτά ήταν έτσι το flashback που κάναμε για τα γεγονότα σαν σήμερα. Και έχει διάφορες εδώ ειδήσεις μετά από όλα αυτά. Είπαμε ότι σήμερα λίγο θα ξεφύγουμε από το format που είναι ομορφιά, μόδα και ευζήν και θα τα εντάξουμε όλα στο ευζήν, γιατί όλα εντάσσονται στο ευζήν. Και οι στιγμές συγκίνησης και οι στιγμές αλλαγής και οι στιγμές χαράς και οι στιγμές χαλάρωσης. Έχω να σας πω έτσι κάποιες διηγήσεις από αυτό το μαγικό μέρος, όπως σας είπα και στην αρχή. Τώρα όμως, μια ματιά σε αυτό που μας ενδιαφέρει. Έχει μπει το καλοκαίρι για τα καλά, θέλουμε να πηγαίνουμε στην παραλία, θέλουμε να είμαστε άνετα στις ξαπλώστρες μας. Όμως, για να δούμε πόσο θα μας κοστίσει αυτό το σπορ.
Έτσι είναι ένα updated εδώ άρθρο. Κάθομαι κάπως στραβά, το καταλαβαίνω, αλλά δεν έχω εξοικειωθεί να βρω τη γωνία ώστε να μπορώ να κοιτάω και τον υπολογιστή και την κάμερα. Για να δούμε, ίσως έτσι να είναι καλύτερα. Για να δούμε. Θα τα γυρίσω όλα προς τα εδώ. Κοιτάξτε τώρα, τι να πούμε, ότι οι αυξήσεις είναι σε όλους τους τομείς και φυσικά δεν θα ξέφευγαν και οι εξορμήσεις μας έχουν πληγεί. Πληγεί λοιπόν από αυτό το σαράκι που μας τρώει, που κάθε μέρα όλα είναι και πιο αυξημένα στην τιμή τους. Τώρα δεν θα ήθελα να βάλουμε το βίντεο που έτσι έχει μαρτυρίες, δεν θα έχει ενδιαφέρον. Είναι φοβερό. Μας ενημερώνουν λοιπόν εδώ ότι για να δούμε, οι τρεις πρώτες σειρές λέει στην παραλία του στο Πορτοράφτη κοστίζουν 50 ευρώ ή πιο πίσω σειρά 40 ευρώ το σετ με τις ξαπλώστρες. Ακριβότερα από 10-15% σε σχέση με πέρυσι τα beach bars στην Αττική, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και οι τιμές κυμαίνονται στη Βουλιαγμένη και στο Καβούρι, από 40 ευρώ τις καθημερινές και φτάνουν ακόμη και τα 180 ευρώ το Σαββατοκύριακο. Με συγχωρείτε. Εντάξει, αυτό είναι σχεδόν εξωφρενικό. Πάμε να δούμε. Καλά, δεν συζητάμε για τις καμπάνες. Καμπάνες είναι στα 110 και στα 180 το Σαββατοκύριακο. Έξτρα πουφ στα 40. Λίγο πιο οικονομικές τιμές στη Βάρκηζα και στο Σούνιο. Ξαπλώστρες ξεκινούν από 40 ευρώ τις καθημερινές έως 120. Πιο προσιτές για οικογένειες και για όσους δεν θέλουν να αδειάσουν το πορτοφόλι τους. Είναι ξαπλώστρες στην παραλία στην Άλυμο, στον Άλυμο, στη Βούλα. Το σετ ομπρέλας κοστίζει 10 ευρώ και φτάνει τα 40. Γενικώς, όλα τα άρθρα καταλήγουν στο ότι η ξαπλώστρα, και μάλιστα ωραία επικεφαλίδα, ακριβή μου ξαπλώστρα, ακριβότερες κατά 30% οι διακοπές, λέει, στην Ελλάδα, λέει ο γερμανικός τύπος. Ναι, τώρα τι να πει κανείς για τα καταλήμματα, για το φαγητό το οποίο έχει ακριβήνει. 10-30% οι τιμές αυξάνονται στη διαμονή. Και εδώ βλέπουμε και τα ακτοπλοϊκά, τα οποία έχουν ακριβήνει από 25-30%. Και βλέπετε ότι ένας έμεσος ανταγωνισμός για τα ακτοπλοϊκά είναι τα αεροπορικά εισιτήρια. Μπορώ να σας πω κι εγώ η ίδια, βλέποντας ότι η διαφορά είναι περίπου στα 30 ευρώ. Φυσικά προτιμάς το αεροπλάνο, το οποίο φτάνει στον προορισμό σου 30 λεπτά. Στην αντίθετη περίπτωση έχεις να πάρεις ένα καράβι το οποίο θα κάνει έως και 8 ώρες. Οπότε πραγματικά εντάσσεται στον έμεσο ανταγωνισμό πια το αεροπορικό ταξίδι. Για να δούμε, είπαμε την αύξηση στα ακτοπλοϊκά. Το street food, το σουβλάκι, κοστίζει ο μέσος όρος λοιπόν 3,5 ευρώ, ενώ πριν ένα χρόνο ήταν 2,40. Ενώ υπάρχει ο ψηλός πληθωρισμός, έχει και άλλες συνέπειες για την τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα. Υπάρχει έλλειψη πάνω από 50.000 εργαζομένων, κυρίως βοηθητικού προσωπικού. Ο κλάδος φοβόταν για ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Και φυσικά αυτό έχει σημαίνει συνέπεια και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οπωσδήποτε. Να μην με αλλάξω το θέμα και να πω για τις MOV μέδουσες, που πραγματικά ό,τι βγαίνει προς τα έξω δημιουργεί μία υποσυνείδητη απειλή. Όχι καιρικά φαινόμενα πάρα πολύ άσχημα. Όχι MOV μέδουσες. Δεν θέλω βέβαια να τα πλουστεύω όλα, αλλά
πουθενά δεν αντίκρισα, ούτε μοβμέδουσες, ούτε φοβερή κακοκαιρία εκεί που τέλος πάντων εξορμήσαμε. Θα ήθελα τώρα να διαβάσω έτσι κάποια πράγματα για 2-3 προορισμούς και να μπούμε για τα καλά στο mood του καλοκαιριού, αλλά πριν το κάνουμε αυτό, θα κάνουμε ένα μουσικό και επιστρέφουμε.
Ενώ είπαμε ότι θα την αφήσουμε λίγο ελεύθερη την εκπομπή σήμερα, έτσι βλέπω θέματα ομορφιάς και ομόδας και με ιντρικάρουν λίγο να σας τα πω. Εδώ είναι κάτι το οποίο με απασχολεί και εμένα, το αντιλιακό, πώς το ανανεώνουμε χωρίς να γίνουμε μπουτζουρωθούμε, χωρίς να γίνουμε χάλια. Για να δούμε τι μας προτείνουν οι ειδικοί. Υπάρχουν λοιπόν αντιλιακά προσώπου σε μορφή πούδρα, stick και spray, που θα γίνουν σύμμαχοι για το φετινό καλοκαίρι. Η χρήση λοιπόν του αντιλιακού προσώπου καθημερινά είναι επιτακτική, αν δεν θέλουμε να δούμε τις συνέπειες της πρόορης γύρανσης στο πρόσωπό μας, ακόμη και από τα early 20 μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά καλό είναι να επαναλαμβάνουμε την επάλυψή του συχνά μέσα στην ημέρα. Τα 7 καλύτερα αντιλιακά προσώπου με χρώμα που μπορούν άντε να αντικαταστήσουν το foundation. Τι γίνεται όμως αν είσαι ήδη βαμμένη και δεν θέλεις να χαλάσεις το μακιγιά σου ή αν είσαι on the go και δεν προλαβαίνεις να πλύνεις τα χέρια σου και να αγγίξεις με αυτά το πρόσωπό σου για να κάνεις σωστή επάλυψη. Ιδίως στην πρώτη περίπτωση η απορία όλων είναι εύλογη και την ακούμε πολύ συχνά. Πόσο ακριβώς ανανεώσω τον αντιλιακό μου αν είμαι βαμμένη? Πράγματι, αν το αντιλιακό σου είναι σε μορφή γαλακτώματος, κρέμα ή τζέλ, διακινδυνεύεις να αλλοιώσεις το make-up ή ακόμη χειρότερο να αφήσεις λευκά σημάδια ή μια γαλακτερή όψη που θα χαλάσει το πιο κολακευτικό αποτέλεσμα έχεις πετύχει με το καλοκαιρινό σου μακιγιάζ. Ευτυχώς όμως η λύση είναι πολύ απλή και ακούστε τελικά σε μορφή πούδρα, σπρέι ή stick. Πρόκειται για αντιλιακές συνθέσεις που έρχονται σε σταθερή ξηρή μορφή και είτε μπορείς να απλώσεις με πινέλο στην περίπτωση της πούδρας, είτε από απόσταση αν είναι σπρέι, είτε και σε μορφή διάφανου στίκ. Ό,τι και να επιλέξεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα σου λύσουν τα χέρια, καθώς είναι από τα πιο ευέλικτα προϊόντα που έχουν εφευρεθεί ποτέ. Είναι πρακτικά, μικρά σε μέγεθος για να χωρούν παντού, ενώ είναι πανεύκολα στη χρήση και χρησιμοποιούνται ακόμη και εν κινήσει. Για την ακρίβεια, αυτόν ακριβώς το σκοπό εκπληρώνουν και για να μπορείς να έχεις δηλαδή παντού και πάντα μαζί σου το σπρέι ή το στίκ αυτό για να το ανανεώνεις. Όντως, και εδώ κάτω λοιπόν μας δείχνει, νομίζω τελικά ότι το σπρέι ίσως, και η πούδρα είναι πρακτική. Αυτό λοιπόν για την υγεία μας λέει εδώ το άρθρο, και όντως η αντιλιακή προστασία είναι πολύ σημαντική. Και αφού πιάσαμε τα καλοκαιρινά θέματα, να μιλήσουμε για το σωστό summer packaging. Αν ανοίξει ποτέ αυτό το άρθρο. Άνοιξε. Προγραμματίζεις, λέει, εκδρομίες από το Κύριακο καλοκαιρινές διακοπές. Για να δούμε πώς θα φτιάξουμε τη βαλίτσα μας. Τα 7 beauty προϊόντα που δεν πρέπει με τίποτα να λείπουν από το necessaire σου. Μέθοδος rolling για να κερδίσεις χώρο μες τη βαλίτσα σου. Και να μην καταλήξει στο φιαλτικό σενάριο που σου περιγράφω παραπάνω, μπορείς να τοποθετήσεις τα ρούχα σου σε ρολάκια, τυλίγοντάς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγεις και τα τσακίσματα. Αν πάλι δεν έχεις καθόλου χώρο, μπορείς να τυλίξεις τα ρούχα σου με τον στρατιωτικό τρόπο. Αν δεν. Τι λέει εδώ. Αν με το που φτάσεις στον προορισμό σου έχεις να πας σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος, είτε είναι ένα πάρτι, είτε παραλία, τοποθέτησε το outfit που θέλεις να φορέσεις πάνω στη βαλίτσα, έτσι να κερδίσεις χρόνο. Χωρίς να ψάξεις ενώ παράλληλα με αυτόν τον τρόπο δεν θα αποκτήσει το ρούχο σου πολλές ζάρες. Από την άλλη, μπορείς με αυτή τη μέθοδο να φτιάξεις όλες τις βαλίτσες σκεπτόμενη όλα τα out των διακοπών σου, ώστε να αποφύγεις το overpacking. Πλαστική προστατευτική θήκη, πολύ σωστά. Ισορροπία. Σωστά, να έχεις τα πράγματα που ακριβώς χρειάζεσαι. Μία έξτρα τσάντα, σίδερο ταξιδιού, υγρά προϊόντα. Αν ταξιδεύεις με αεροπλάνο είναι λίγο δύσκολο, ζακέτα. Σακούλες για τα άπλυτα. Και εδώ κάτω μας έχει ένα ωραίο βιντεάκι για το πώς ακριβώς το κάνουμε όλο αυτό πράξη. Για να δούμε. Τι άλλο να πούμε για το που να έχει σχέση με το καλοκαίρι μας και τις εξορμήσεις μας. Αυτό που έχει να κάνει με τη διατροφή, για να δούμε. Τι τρώνε οι διατροφολόγοι το καλοκαίρι? Πάρε ιδέες από 10 ειδικούς.
Λοιπόν, το καλοκαίρι είναι εδώ και μαζί με αυτό και αμέτρητες λιχουδιές όπως παγωτά, κοκτέιλ που κάνουν η υγιεινή διατροφή ακόμη πιο δύσκολη. Πώς θα τα καταφέρουμε να απολαύσουμε εποχιακές γεύσεις με υγιεινό τρόπο, για να δούμε πώς. Εκτός από τα ανθυγιεινά και επιβαρυντικά φαγητά, υπάρχουν πολλές καλοκαιρινές επιλογές που είναι πολύ υγιεινές και δίνουν τη φρεσκάδα της εποχής στο μενού μας, χωρίς να μας επιβαρύνουν. Εμείς ρωτήσαμε 10 διατροφολόγους τι τρώνε το καλοκαίρι για να μείνουν ικανοποιημένοι γευστικά αλλά και να μην επιβαρύνονται με περιττές θερμίδες. Ακούστε λοιπόν, πρωινό γάλα αμυγδάλου, τε, okay, και, okay, και με κάτι ξηρούς καρπούς, δεκατιανό νεκταρίνια, μεσημεριανό μπριάμ με 2 φρυγανιές, σαλάτα και ντοματίνια και ένα κουράκι, απογεύμα παγωτό light και το βράδυ 2 κολαμάκια κοτόπουλο με σαλάτα και μια μικρή πίτα. Δεν είναι άσχημο. Μπορείς το πρωινό να βάλεις σμούθι, κεφίρ, βρώμη, ανανά, πεπόνι κτλ. Δεκατιανό, βερίκο, καφράουλες. Η αλήθεια είναι τα φρούτα πρέπει να τα συμπεριλάβουμε. Μεσημεριανό ψητό ψάρι θαλασσινά. Χόρτα, απογευματινό καρπούζι και βραδινό χωριάτικη σαλάτα. Τι άλλη ιδέα να πάρουμε, αβοκάντο τόστ. Ντοματίνια, ελαιόλαδο και φρέσκα μυρωδικά που είναι πλούσια σε λιπαρά. Σνακ, κρύο τσάι, pancakes, βρώμη, φρούτα. Μεσημεριανό, ψάρι ψητό με μυρωδικά, βραστά παντζάρια με ελαιόλαδο. Καλοκαιρινό φρούτο όπως καρπούζι, βερίκο, κοσίκο για σνακ. Και για βραδινό, ψητά λαχανικά με σος μπαλσάμικου και συνοδεία χούμους. Εναλλακτικά κρύα σαλάτα ζυμαρικών, οσπρίων με σπιτική πέστο βασιλικού ρόκας. Πολύ ωραίες ιδέες, ε! Δεν σου λείπει ούτε το παγωτάκι από εκεί. Όντως, πολύ ωραία. Να πούμε και κάτι για ομορφιά που την έχουμε λίγο παραμελήσει σήμερα. Για να δούμε. Έχει εδώ κάποια casual looks με κομμάτια Tommy Hilfiger που είναι ιδανικά για αποδράσεις σε νησί. Πώς μας τα περιγράφει. Καλοκαιρινή λοιπόν συλλογή. Ο πρωτοπόρος οίκος στην αναβάθμιση του preppy style και την εκδημοκράτησή τους, εναντίσιμο δηλαδή, που δεν αφορά μόνο τα πλούσια οικολογιόπεδα, αλλά τους πάντες. Να δούμε τι μας προτείνει. Σαββατοκύριακο λοιπόν, παιδιά, στο νησί. Ωραία, τι λέει εδώ. Συνδυάζεις λοιπόν shorts με πλέξι, με μια statement hoodie με οικόσιμο Tommy Hilfiger και σε καρό μοτίβο και δερμάτινα μοκασίνια με αλυσίδα. Ωραία φαίνονται. Δεν είναι άσχημο όταν το βλέπεις. Μια βρύχωρη τσάντα όμου με λεπτομέρεια πλέξης. Έτσι ζεστό, ζεστό ντύσιμο θα έλεγε κανείς. Βέβαια θα πρέπει να το υποστηρίξεις. Ας πούμε αυτά τα δερμάτινα μοκασίνια με αλυσίδα είναι λίγο too much. Okay, το χούντι έχουμε όλοι, οπότε ειδικά για το νησί είναι ό,τι πρέπει. Για να δούμε κάτι άλλο τώρα στο κομμάτι της μόδας. Νομίζω ότι πια όλη η τάση είναι για αυτό που σε κάνει εσένα να νιώθεις άνετα, να νιώθεις ok, είτε βάλεις αντιλιακά, είτε βάλεις μία φόρμα, είτε οτιδήποτε άλλο. Οπότε, εντάξει, ωραίες είναι οι ιδέες, δεν λέω, πράγματι. Αλλά νομίζω ότι είναι και θέμα προσωπικής επιλογής η οποία θα καταλήξει τελικά στο να μας προσφέρει έτσι την ελευθερία και την ξεκούραση και την αισθητική αν θέλετε έτσι που ζητάμε.
Δεν ξέρω αν... Όχι, δεν πρέπει να το είχαμε προλάβει. Είναι τώρα μεταπίδησα σε άλλο θέμα. Το θέμα λοιπόν της δίκης Amber Heard και Johnny Depp. Όπως καταλαβαίνετε, πανηγύρισα δεόντως την νίκη του Johnny Depp και την επόμενη φορά θα είχα ετοιμάσει δηλαδή κάποια, έτσι, ένα μικρό αφιερωματάκι στην πορεία στις ταινίες του. Θα το αναπτύξουμε την επόμενη φορά. Τώρα πάμε για ένα μουσικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να, έτσι, μεταφερθούμε νοερά στον Παράδεισο, ο οποίος νομίζω ότι αν μου έλεγαν
Να τον παρομοιάσω, ας πούμε, με εικόνα, θα ήταν σίγουρα μία από τις εικόνες που θα μου ερχόταν σαν στο μυαλό αυτή των κουφονισίων. Οπότε, επειδή τα έχω πρόσφατα και μόλις έτσι επέστρεψα και του Αγίου Πνεύματος είναι μία φοβερή περίοδος κανείς να επισκεφθεί αυτό το όμορφο νησί, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Να διαβάσουμε λοιπόν όμως κάποια tips για αυτούς που δεν το έχουν επισκεφτεί και θα είναι η πρώτη τους φορά. Για να δούμε. Λοιπόν, τα μικροσκοπικά λοιπόν κουφανίσια, αν είναι να κάνει την πρώτη φορά, αν είναι να κάνει την πρώτη φορά, σίγουρα θα υπάρξει και επόμενη φορά. Παρότι είναι μικρά, θα θέλετε να το ξαναεπισκέψετε. Για μένα ήταν η 10η φορά φέτος, όσο και αν σας φαίνεται απίστευτο. Και ποτέ δεν το βαριέμαι, δεν βαριέμαι αυτή την εικόνα. Δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν κανείς να τη βαρεθεί. Είναι πραγματικά έτσι μια ψυχοθεραπεία από μόνο του αυτό το μέρος. Σου παίρνει όλη την ενέργεια. Την αρνητική, την πίεση και πραγματικά ο χρόνος είναι σαν να σταματάει, μία μέρα μετράει για δύο κτλ. Κτλ. Πάμε όμως να δούμε κάποιες λεπτομέρειες. Λοιπόν, το μικρό λοιπόν αυτό σύμπλεγμα απέκτησε ηλεκτρικό ρεύμα και λιμάνι μόλις τη δεκαετία του 1980. Έχει εξελιχθεί σε ένα premium ελληνικό προορισμό για όποιον θέλει να απολαύσει γαστρονομία υψηλής ποιότητας και υπέροχες παραλίες. Είναι από τα ελάχιστα μέρη των Κυκλάδων όπου κάποιος μπορεί να πάρει έστω κάποια μυρωδιά για το πώς ήταν τα ελληνικά νησιά πριν υπάρξει ο τουρισμός. Στο Πάνω Κουφονίσι, ακόμη και στο λιμάνι, η παραλία είναι πανέμορφη. Λέγεται Άμμος. Είναι, μπορεί και η αγαπημένη μου, δεν ξέρω να ξεχωρίσω. Αμέσως μετά έρχεται το Πορί, φυσικά. Πεντακάθαρα νερά και λόγω της γεωγραφικής της θέσης είναι λιγότερο εκτεθειμένη στους ανέμους. Η διασημότερη παραλία του νησιού είναι το Πορί, θεωρείται ομορφότερη με τα κλασικά κριτήρια παραλίας, απέραντη αμμουδιά, γαλαζοπράσινα πεντακάθαρα νερά. Στο δρόμο για το Πορί θα βρείτε την Ιταλίδα, μοιάζει με το Πορί, αλλά είναι αρκετά μικρότερη. Το όνομά της το πήρε από μια γυναίκα που με τον Ιταλό σύζυγό της αγόρασε μια μεγάλη έκταση εκεί πριν από δεκαετίες. Δεν έκτισαν παρά μόνο ένα μικρό σπίτι. Σήμερα η γυναίκα ζει στην Ιταλία, δέχεται προτάσεις να πουλήσει την έκταση, αλλά αντιστέκεται. Ο Φανός είναι επίσης μια εξαιρετική επιλογή για όσους θέλουν μουδερή παραλία και όσοι ψάχνουν κάτι ιδιαίτερο, όμως δεν θα απογοητευτούν. Σε απόσταση περίπου 10 λεπτών με τα πόδια από το Πορί, εναλλακτικά μπορείτε να πάτε με μικρό καραβάκι. Επίσης θα βρείτε το γάλα. Η αλήθεια είναι όσες φορές προσπαθήσαμε τελικά να φτάσουμε στο γάλα, δεν τα καταφέραμε γιατί όταν φυσάει είναι λίγο επικίνδυνα, μετά παίζουν πολύ έτσι ρόλο οι καιρικές συνθήκες, γιατί είναι ένα πολύ μικρό κολπάκι το οποίο είναι λίγο δύσκολο να κατέβει κανείς. Είναι από τις πιο ιδιαίτερες παραλίες. Σίγουρα θα την έχετε δει, είναι αυτή η σπηλιά που ουσιαστικά τρυπάει την ακτή και το όνομά της το πήρε από το γαλακτώδες χρώμα που αποκτά το νερό. Αφού βουτήξετε σε αυτήν την φυσική πισίνα, θα κολυμπήσετε για λίγα λεπτά, θα περάσετε κάτω το βράχο και θα βρεθείτε στο πέλαγος. Το νερό ξαφνικά αποκτά άλλη θερμοκρασία, όμως είναι δυνατότερο, θα έχετε κάνει ουσιαστικά μπάνιο σε δύο παραλίες. Εννοείται πως εδώ πρέπει να έρθετε με καλά φορτισμένη την μπαταρία του κινητού σας, ακόμα καλύτερα με αδιάβροχη φωτογραφική μηχανή. Και αν σας αρέσουν αυτού του είδους οι παραλίες, πρέπει να επισκεφτείτε την πισίνα ανάμεσα στο Πορί και την Ιταλίδα. Εκδρομή λοιπόν στην Κέρο. Τα νησιά που ανήκουν σε αυτό το που κάποτε λεγόταν κοινότητα Κουφονησίων δεν είναι δύο αλλά τρία. Σε απόσταση 2 ναυτικών μιλίων από το Άνω Κουφονήσι βρίσκεται η Κέρος, σήμερα ακατοίκητη αλλά με πανέμορφες παραλίες και αρχαιολογική ιστορία. Εδώ όπως και στη διπλανή νησίδα, Δασκαλιό, έχουν βρεθεί σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα του κυκλαδικού πολιτισμού, ο λεγόμενος θησαυρός της Κέρου. Σήμερα τα αντικείμενα βρίσκονται κυρίως στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, αλλά και στο Μουσείο Νάξου. Αν πάτε ποτέ με αυτοκίνητο, απλά αφήστε το παρκαρισμένο. Τα κουφονίσια συνδέονται με ferry boat.
αλλά αν σκοπεύετε να μην επισκεφτείτε κάποιο άλλο νησί πριν ή μετά από αυτό, δεν αξίζει να πάρετε αυτοκίνητο μαζί σας. Σε όλες τις παραλίες και τα όμορφα μέρη του άγκουφου νησίου μπορείτε να φτάσετε με τα πόδια ή με καραβάκι. Αν σας αρέσει το ποδήλατο, επιλέξτε το κατάλληλο μέρος για διακοπές, καθώς το νησί είναι αρκετά επίπεδο. Πας παντού με τα πόδια. Πόσο ξεκούραστη είναι αυτή η ιδέα ότι δεν πρέπει να υπολογίσεις και να χάσεις χρόνο στην όποια μετακίνηση. Είναι, παιδιά, ένας παράδεισος. Πραγματικά οι εικόνες είναι breathtaking που λένε. Γαστρονομία υψηλού επίπεδου. Τώρα μιλάμε τα μαγαζιά. Εκεί στο Λευτέρι να τρώμε κάθε μέρα μπροστά. Στο τζετ που έχει ανοίξει. Κοκτέιλ στο Σορόκο. Καλά, after bar τον Έλιποτ. Παγωτό στο Φιστίκι. Για να δούμε τι μας λέει το κάτω κουφονίσι. Το κάτω κουφονίσι είναι ακατοίκητο. Το χειμώνα σπανίως έρθει άνθρωπος εδώ. Αλλά το καλοκαίρι αυτό αλλάζει. Οι επιλογές σας για το πού θα σας αφήσει το καραβάκι είναι δύο. Η πρώτη στάση στην παραλία Παναγία. Είναι το σημείο όπου το καλοκαίρι βρίσκεται η μοναδική ταβέρνα του νησιού. Αλλά αν ειδικά για εσάς ελληνικό νησί σημαίνει παραλία, θα πρέπει να κατεβείτε στη δεύτερη στάση. Λέγεται νερό και είναι καταπληκτική. Αν είστε περιπετειώδης τύποι και σας αρέσουν παραλίες με βότσαλο, περπατήστε λίγο ακόμη και θα βρεθείτε σε άλλη μια καταπληκτική παραλία, τα Πεζούλια. Και αν είστε φίλοι του κάμπινγκ, θα έρθετε να σου κατοκφωνήσει με τις κινήσεις σας. Αφήστε ανοιχτή την ημερομηνία αναχώρησης. Σε αυτό υπογράφω πραγματικά. Μην υπολογίζετε ότι είναι μικρό μέρος και θέλει μόνο 2 μέρες. Και 8 και 10 και 15 θα καθόμουν. Δεν βαριέσαι, πιστέψτε με. Εάν έχετε δυνατότητα να αποφύγετε να επισκεφτείτε το κουφνίσι τέλη Ιουλίου έως μέσα Αυγούστου, συμφωνώ απόλυτα. Υπερβολική πολυκοσμία και δεν θα μπορέσετε να το απολαύσετε. Και επίσης θα είναι δύσκολο να βρείτε και ελεύθερο κατάλημα. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Νομίζω ότι πάλι στέφθηκε η επίσκεψή μας με απόλυτη επιτυχία, γιατί ο πύχης κάθε φορά ανεβαίνει και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι οι αναμνήσεις ξεπερνούν την προηγούμενη εμπειρία. Δηλαδή, τώρα δεν μπορώ να βάλω σε βαθμολογία κάτι καλύτερο από αυτό που έζησα πριν μια εβδομάδα. Οπότε, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, όπου μπορούμε να ξεφύγουμε, να βλέπουμε ωραίες εικόνες, να είμαστε με φίλους, να απολαμβάνουμε τη φύση, να απολαμβάνουμε το χρόνο. Και αυτό νομίζω ότι είναι έτσι το μυστικό, και να φαινόμαστε πιο νέοι, αλλά και να είμαστε πιο υγιείς, πιο χαρούμενοι, πιο ισορροπημένοι. Εύχομαι τώρα που ανοίγει ο καιρός να έχουμε διάφορες τέτοιες εμπειρίες. Μετά από λίγο καιρό ίσως να έχω να σας πω έτσι προσωπική εμπειρία και για άλλο προορισμό. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Σας φιλώ. Τα λέμε την επόμενη Παρασκευή. Να είμαστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια.